Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τώρα με μια τηλεοπτική επιστροφή. Ο Πέτρος Κωστόπουλος, όπως ήδη γνωρίζετε όλοι, επιστρέφει στον Α. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Χθες βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Θέμα Αναστασιάδη, μίλησε για τις γυναίκες, μίλησε για την εμπειρία του στο πρωινό. Θέλω να σας πω όμως ότι σας έχω αποκλειστικό ρεπορτάζ. Το βράδυ βγαίνει σε πολύ λίγες μέρες στον Α, αλλά μπορεί ο Πέτρος Κωστόπουλος να μην είναι μόνος του, αλλά να έχει και μια ιδιαίτερη παρέα. Αμέσως μετά το βίντεο σας έχω όλο το ρεπορτάζ. Μια γυναίκα φταίει που ένας άντρας κλαίει. Μια γυναίκα φταίει. Είναι αδυσόπιτες αυτές. Είναι αδυσόπιτες. Τι δηλαδή, γυναίκες. Ναι, έτσι είναι. Ναι. Είστε πολύ δύσκολα όντα, αγάπη μου. Οι γυναίκες είναι αλήπητες. Οι γυναίκες είναι... Ο Θεός συγχωρεί που λέει, η γυναίκα όχι. Ήθος είστε πολύ σκληρές. Πάντα. Οι γυναίκες στα προσωπικά είστε δολοφόνοι με το πριόνι. Είδα ότι εγώ για να χωρίσω από μία κοπέλα, από 20 χρόνια ξέρω 19, και να μην την ήθελα, κόντυψα να πεθάνω, ας πούμε, τυχόν και το κορίτσι, το καημένο, το αυτό, εκείνο, το άλλο. Ενώ οι γυναίκες, από ό,τι βλέπω από μένα, να σουτάρουν έτσι, μπαμ, μπαμ, δεξί, αριστερό, στο γάμα. Θέλω κάπου να κουμπίσω ένα φίλο αδερφικό. Κοντάκια στα καρδιά, δρυμία επίθεση. Σε ποιον, σε σένα. Όχι. Τζένι Μπαλατσινού. Διότι η Τζένι Μπαλατσινού είπε ότι ο Πέτρος θα το άξιζε να κάνει και μία. Άξιζε, ας πούμε, κατά βαριά κουβέντα, μία εκπομπή μαγειρική. Αφού δεν κάνει που δεν κάνει, δίνει και μία μαγειρική. Θα μπορούσε να κάνει μία. Και την έκανε του λούμι. Και καλά την έκανε. Ο Γιώργος μου εξηγηθεί πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, μέσα σε ένα κομμάτι μύδια που τρώσει ξύλο, εγώ δηλαδή τη αρκούδα, υπήρχαν και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν απέναντί μου γλυκύτατοι, όπως ο κύριος Θέμος. Ο Γιώργος ήταν πάντα κύριος. Το πρωινό δεν άντεχα, γιατί θα ακολουθούσε το διαζύγιο σε λίγο και μετά, όπως ξέρεις, το πρωινό ασχολείται όλος ο πλανήτης χωρίς λόγο. Δηλαδή είναι το πρωί μικρότερη τηλεθέαση και όλοι στα site γράφουν το για πρωί. Να για να ασχολούνται έχει κάποιο ενδιαφέρον. Έχει. Δεν μ' άρεσε χτες οι δούκες, απόλεμο ο Κωστόπουλος στη δούκη. Άσε μας ακόμα. Δηλαδή, αν δεν είχες χωρίσει με την Τζέννη και δεν θα έβγαινε ένα διαζύγιο, θα συνέχιζε στην πρωινή ζώνη. Ναι, γιατί δουλειά ήταν. Μα πάλι επιστρέφω. Το φυλάκι στον Πέτρο, στους τηλεθεατές. Ναι, γιατί έρχεται από πίσω, να το χάρω αυτό το πράγμα. Σε θέλει για κοντινό. Δώσε σαν φυλάκι. Και όποιος έρχεται από πίσω, τον φυλάς. Εντάξει, ενίοτε ναι. Μην ξέρω να πεις ότι δεν σε θέλει καμία πάντως, το είδαμε. Εντάξει, αν με πληρώσει. Λοιπόν, πάμε στον Πέτρο Κωστόπουλο. Ωραία τα είπε χθες. Πάρα πολύ ωραία. Όσο αφορά αυτό που είπε για το πρωινό, λοιπόν. Εγώ, επειδή είμαι και ένας άνθρωπος που το παραδέχομαι, τη τηλεόραση είμαι λίγο νουμεράκια, δηλαδή κοιτάζω τα νούμερα τηλεθέασης και αναλυτικά, δηλαδή γυναίκες, άντρες, έτσι όπως τα κοιτάζουμε εμείς που δουλεύουμε στην τηλεόραση. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάει εξαιρετικά στην πρωινή ζώνη του Μέγκα και ειδικά σε αυτό που λέμε εμείς το δυναμικό κοινό, που είναι και οι γυναίκες. Δηλαδή έχει πέρασει τις γυναίκες και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ποτέ δεν κατάλαβα τους λόγους για τους οποίους σταμάτησε αυτό το πρωινό και αυτή τη στιγμή το πρωινό του Μέγκα έχει ούτε καν τα μισά νούμερα από αυτά που έκανε ο Πέτρος Κωστόπουλος τότε. Εγώ δεν κατάλαβα. Είπε ότι επειδή χώρισε με την Τζέννη Μπαλατσινού δεν μπορούσε να το συνεχίσει με την Τζέννη ή επειδή περνούσε ένα διαζύγιο. Γιατί δεν βρήκανε μια άλλη να του βάλουν. Εντάξει, και ας πούμε και με την Τωρέτα, παραδείγματος χάρη που είναι τώρα, θα μπορούσαν να ταιριάζουν πάρα πολύ και να κάνουν ωραίο δίδυμο. Αυτό δεν έχει να κάνει. Πάντως, αν σας έλεγαν ότι θέλετε να βλέπετε τον Πέτρο Κωστόπουλο σε μια πρωινή εκπομπή ή στο βράδυ με τον Πέτρο Κωστόπουλο, ποιο στο θα βράδυ. Λέγατε. Ναι, στο βράδυ. Ναι. Λοιπόν. Είναι τελείως έξω από τα νερά του. Δηλαδή, είναι αυτό που το είπε και μόνος του. Είναι δουλειά. Ενώ το βραδινό, εγώ πιστεύω ότι του αρέσει. Δεν είναι απλά δουλειά. Του αρέσει πολύ. Μα στο φυσικό του πάει πολύ περισσότερο το βράδυ. Δεν είναι ένας άνθρωπος. Ο τρόπος ζωής του, όπως έχει ζήσει τόσα χρόνια, δεν ταιριάζει με το να μπει σε ένα σπίτι, να μιλήσει με μια νοικοκυρά το πρωί. Φαντάζομαι ότι θα φοράει τα καταπληκτικά κουστούμια του, θα φοράει τις γραβάτες, θα βγαίνει κούκλος καλονός. Λοιπόν, θέλω να σας έχω ρεπορτάζ. Ξεκινάει το βράδυ σε πολύ, πολύ λίγες μέρες. Θέλω να σας πω ότι θα είναι ένα late night show, όπως όλοι γνωρίζουμε, με ιδιαίτερους καλεσμένους, αλλά δεν θα είναι οι καλεσμένοι που έχουμε συνηθίσει πολλές φορές να γίνεται αυτή η εσωστρέφεια των καναλιών. Δηλαδή, πρώτη εκπομπή, είμαστε στον Α, θα έχει καλεσμένο πρόσωπο του Α. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο που έχουμε δει, ας πούμε, και σε άλλες εκπομπές να γίνεται. Θα έχει και πολλούς ανθρώπους από την πολιτική σκηνή, Χρήστο. Στο λέω γιατί θα σας αρέσει ιδιαίτερα. Του στυλ, ας πούμε, δεν θα μας κάνει καθόλου εντύπωση αν δούμε καλεσμένο. Παραδείγματος χάρη, δεν το γνωρίζω αυτό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Γιάννη Βαρουφάκη. Πρόσωπα που έχουν να πούνε κάτι διαφορετικό. Επίσης, θέλω να σας αποκαλύψω και κάτι άλλο. Θυμάστε ότι το βράδυ με τον Πέτρο Κωστόπουλο ήταν έτσι μια εκπομπή με πολύ ωραίες συνεντεύξεις, λίγο πιο βαριά εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Φέτος θα έχει και πάρα πολύ πλάκα. Γιατί στο πλευρό του θα είναι κάποιος πάρα πολύ γνωστός για ένα μικρό κομμάτι της εκπομπής, mm-hmm. όχι σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Πολύ μικρός, έτσι, ταλαντούχος, ιδιαίτερος ταλαντούχος άνθρωπος, κωμικός,
με τον οποίο θα κάνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα έχει πάρα πολύ πλάκα και φαν. Δώσε μας ένα στοιχείο. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Πάντως θα εντάξει και κάτι τέτοιο στην εκπομπή του και μου αρέσει πολύ. Δεν θα τον βλέπουμε μόνο στις υπέροχες συνεντεύξεις που κάνει με τους καλεσμένους. Αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Αλλά κρατήστε ότι το βράδυ αλλάζει και γίνεται έχει και μουσιά. Λίγο. Είσαι εσύ. Φοράει καπέλο. Το βρήκα, είναι ο Γιάννη. Ρωτάω, αν έχει μουσια. Δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο. Πάντως είναι ένας άνθρωπος που έχει χημεία και θα βρείτε και μια άλλη πλευρά του Πέτρου που δεν την είχαμε δει μέχρι στιγμής. Και στον τελευταίο καιρό, με όλες τις στεναχώριες που έχει περάσει, τον είχαμε δει έτσι λίγο πιο σοβαρό. Θα δούμε και το αστήρευτο χιούμορ που έχει μέσα από αυτή τη στήλη. Θα έχει και κάποιον έκπληξη λοιπόν στην εκπομπή του. Πολύ ωραία. Σας αρέσει? Το περιμένουμε με αγωνία και ανυπομονησία. Καταρχάς, μας αρέσει πολύ το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανακύκλωση προσώπων και θα δούμε και επιτέλους άλλα πρόσωπα να δίνουν συνεντεύξεις στην τηλεόραση. Και επειδή είπες ότι τον τελευταίο καιρό είχε περάσει κάποια θέματα, θέλω να σου πω ότι όποτε τον πετυχαίναμε έξω σε συνεντεύξεις κοινής λήψεως, ήταν πάρα πολύ ευγενικός, μας μιλούσε αμέσως, χωρίς να μας ταλαιπωρεί και έδινε και μεγάλες συνεντεύξεις και πάντα είχε να πει κάτι ενδιαφέρον. Και αυτό είναι προς τιμήν του, γιατί έχει βλέψει πάρα πολλά χρόνια με δημοσιογράφους και ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να περιμένει ο άλλος για μία δήλωση. Άλλωστε, οι δημοσιογράφοι στο πρωινό του Μέγκα ακόμα μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τον Πέτρο Κωστόπουλο. Περάσανε τέλεια. Εγώ δεν μπορώ να σου πω με ποιον μιλάω από το Μέγκα, με μια κοπέλα που είναι σε πολύ καλή θέση αυτή τη στιγμή στο πρωινό στο Μέγκα. Η οποία μου λέει ότι από τους παρουσιαστές που είχε. Όχι, δεν είπα τη Βίκη. Από τους παρουσιαστές που είχε, ήταν η καλύτερη της συνεργασία και ο πιο κύριος και gentleman.